Να απαντήσετε ουσιαστικά ξεκάθαρα. Εάν προσβλέπετε στην ψήφο των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, κυρία Μπουζδούκου, αυτά όλα τα οποία άκουσα προηγουμένως δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παραλήρημα. Παραλήρημα μιας παράταξης μάλλον, ενός εκπροσώπου μιας παράταξης, η οποία βρίσκεται σε απόλυτο πανικό και σε αδιέξοδο. Πικρές αλήθειες. Και το οποίο, και η οποία παράταξη και ο εκπρόσωπός της αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να σπερμολογούν, να λένε ψεύδι, να συκοφαντούν και εν πάση περιπτώσει αυτά θα μπορούσε να τα εξηγήσει κανείς. Αλλά παίζουν και με την ίδια τη δημοκρατία. Τι εννοείτε, τη δημοκρατία, τη δημοκρατία για την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε δώσει απέραντες θυσίες. Και προσωπικές θα έλεγα, αλλά και συνολικά ως παράταξη, προκειμένου να την κρατήσουμε όρθια, ζωντανή και τώρα μαχόμεθα απέναντι στην νεοαπικιοκρατία της Τρόικα, την οποία δυστυχώς η ίδια αυτή η παράταξη καλύπτει. Δίνουμε μια μάχη απέναντι στην νεοαπικιοκρατία της Τρόικας, απέναντι στην υπονόμευση της ίδιας δημοκρατίας. Για να του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, όχι, κάντε διάλογο, το μονόλογο. Διάλογο. Ελάτε, κύριε Λαφαζάνη, αλλά είπατε για ψεύδι πριν. Και οφείλω να βάλω τα πράγματα στη θέση του. Συναλλάσσονται αυτοί που κάνουν, που έχουμε την υπόθεση του κυρίου Μπαλτάκου, η οποία μιλάει από μόνη της και δείχνει ποιοι συναλλάσσονται και σε ποιο προσανατολισμό βρίσκονται. Εμείς αυτό που λέμε. Ποιος Μπαλτάκος, εδώ συναλλάσσατε ευθέως ο κύριος Τσίπρας. Μα τι λέτε τώρα. Ευθέως συναλλάσσατε. Ευθέως συναλλάσσατε. Εδώ λένε στελέχησες ότι κάθε ψήφος που θα φύγει από τη Χρυσή Αυγή είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Δηλαδή κουκί κουκί να πάρω από το σακί της Χρυσής Αυγής, περί αυτού πρόκειται. Κύριε Παγιωτόπουλε. Είναι αλήθεια. Και μην το παίρνετε πάνω σας. Γιατί εσείς είστε προσεκτικοί. Σας παρακαλώ θερμά, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, μπορώ να μιλήσω με την ίδια γλώσσα. Όχι, δεν είναι για μένα, ναι. Μπορώ να μιλήσω με την ίδια γλώσσα. Μπορώ να μιλήσω με την ίδια ιστορική παράδοση την οποία έχετε. Μπορώ να μιλήσω με τα έργα σας. Μπορώ να μιλήσω. Τι παράδοση έχουμε. Ιστορική παράδοση. Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία των πολιτών. Πολύ θερμά και τους δύο, επειδή δεν βοηθάει αυτή η ένταση, ούτε αυτό που σέβομαι. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώστε για να προχωρήσουμε. Σέβομαι τη δημοκρατία, σέβομαι ότι πάμε σε εκλογές, σέβομαι όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους, παρά τις διαφωνίες, και επιχειρούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τις τελευταίες μέρες εν ώψη των εκλογών, προκειμένου ο πολίτης να σχηματίσει άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λαφαζάνη, το εξής. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν είναι αθλειότητες. Εμείς απευθυνόμαστε στον πολίτη, εν ώψη του δεύτερου. Μια στιγμή, κύριε Μπουζδούκου. Απευθυνόμαστε στον πολίτη εν ώψη του δεύτερου γύρου, απευθυνόμαστε εν ώψη των ευρωεκλογών σε όλο τον ελληνικό λαό και τους λέμε ότι η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ ή η ψήφος σε συνδυασμούς αυτοδιοικητικούς που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εγγύηση. Εγγύηση για τις τοπικές κοινωνίες, εγγύηση για τη χώρα, εγγύηση για τον ελληνικό λαό να πάμε μπροστά. Και θα σας πω για κάτι το οποίο έλεγε ο Μακαρίτης, ο Χαρίλαος Πλωράκης. Ο Χαρίλαος Πλωράκης έλεγε η Εκκλησία να είναι ορθόδοξη και όποιος θέλει ας ανάψει κερί. Όταν απευθυνόμαστε στον πολίτη, δεν του ζητάμε πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων, ούτε το στείλουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στον πολίτη απευθυνόμαστε. Στον πολίτη απευθυνόμαστε. Σας ακούμε υπομονή για να θέσω ένα ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κύριε Παναγιώταρος, να μπει ας πούμε στην εκκλησία του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τώρα τον κύριο Παναγιώταρο. Όχι συγκεκριμένα για να καταλάβω το σχήμα λόγου που χρησιμοποίησατε. Απευθυνόμαστε στον πολίτη και του λέμε γιατί πρέπει να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός με ελεύθερο πνεύμα, με ελεύθερη βούληση, θα κάνει την επιλογή του. Για και, πιστεύουμε, και πιστεύουμε για ότι την όλες, της όσο Αυγή, περισσότερος κόσμος
στρέφεται προς τις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο καλύτερο για τη δημοκρατία, για την πρόοδο, για τη διέξοδο, για την ανασυγκρότηση και, την προοπτική της χώρας. Από τη πλευρά σας λογικό αυτό, είναι, αλλά αυτό για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής να μας πείτε. Καμία σχέση εμείς δεν έχουμε με τη Χρυσή Αυγή, η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Μα δεν μπορεί να κρυφτεί η συναλλαγή, διότι υπάρχει αυτό το πινκ-πονγκ. Κανένα πινκ-πονγκ δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω αν έχουμε και πολιτικό γάμο. Εντογενάστε δηλαδή. Προεκλογικό εφεύρημα. Προεκλογική εφεύρημα. Αφήστε, αφήστε τώρα του πολιτικού γάμου. Πολιτικού γάμου έχετε κάνει πάρα πολλού εσεί. Εντάξει. Και έχετε κάνει και ιστορικά εγώ πάρα πολλού πολιτικού γάμου. Αν θέλετε και να μιλήσουμε και ιστορικά, να μιλήσουμε και ιστορικά. Έχετε πάει τη χώρα στον κρεμό. Έχετε πάει τη χώρα στην καταστροφή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαμε τη χώρα. Έχετε παραδοθεί στην Τρόικα. Και επιχειρούμε να σώσουμε τη χώρα. Θα τα καταφέρουμε. Η Τρόικα είναι η ανομαλία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπονομεύσετε την πορεία τη χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό Τρόικα κάνετε, είναι η αλλά πιστεύω ότι δεν θα το πετύχετε. Η Τρόικα είναι η εξάρτηση της χώρας, είναι η ομανία. Με το δικό σας πρόγραμμα, η Τρόικα θα μείνει για άλλα 50 χρόνια εδώ. Η Τρόικα θα φύγει. Εκτός κύριε Ελαφαζάνη, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Άλλοι διακόπτουν, διότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και πανικό. Από τις φωνές σας, σας απευθύνω το λόγο και δεν με ακούτε. Σε διαφημίσεις λέω πάμε.